Και από τότε ο μικρός μου Κωνσταντίνος απέκτησε μια αδικαιολόγητη απέχθεια στις πισίνες. Ε, όχι και αδικαιολόγητη. Δεν πετάνε ένα παιδάκι 3 χρονών, κυρία Μαρκορά μου, στο νερό άμα δεν ξέρει κολύμπι. Εγώ έβλεπα τα σκυλάκια να κολυμπάνε και έλεγα δεν μπορεί να μην μπορεί να επιπλέψει το παιδί μου, το δικό μου το παιδί. Να σας ρωτήσω κάτι. Έχετε πάει ποτέ σε ψυχαναλυτή? Ναι, το 70 που ήταν και της μόδας. Και τι έγινε? Τα φτιάξε μαζί του η Νινέτα και εγώ δεν ξαναπάτησα. Είχε διαγνώσει κάτι ανησυχητικό? Ναι, γιατί η Νινέτα είχε ανεξέλεγκτη λίμπιντο, το χρυσό μου. Κυρία Μαρκορά, πρέπει να σας ομολογήσω και να σας αποκαλύψω το κρυμμένο μυστικό του Κωνσταντίνου. Και εγώ πρέπει να σας πω ότι δεν συμπαθώ τους ανθρώπους που μαρτυράνε ξένα μυστικά. Μα αυτό πρέπει να το ακούσετε, κυρία Μαρκορά. Διότι αυτό τον βασανίζει σε όλη του τη ζωή. Τώρα πρέπει να πιω. Ακούστε, κυρία Μαρκορά. Ο ψυχισμός του γιού σας έχει κατακαιρματιστεί από ένα ξυλοδαρμό του πατέρα του από εσάς με ένα σκουπόξυλο. Αυτό ήταν και τρόμαξα. Νόμισα ότι θυμήθηκε τη νύχτα που κυνηγούσα το Μαρκορά με το αεροβόλο του Κωνσταντίνου να τον πετύχω για να κερδίσω μία κούκλα. Γιατί ξέρετε, έτσι ήμασταν εμείς. Μετά από κάθε κεράτομα το κάναμε το σπίτι Λούνα Παρκ. Αυτό που σας είπα, κυρία Μαρκορά, έχει ευνοχήσει το πρότυπο του γιού σας, παθαίνοντας παράλληλα ένα φθόνο. Θεούς. Να το πουλάκι μου, ίδια η μανούλα. Γιατί κι εγώ ξέρετε είχα ένα φθόνο πέους του πατέρα του. Γιατί ο συγχωρεμένος το είχε δέλτα χ. Και αυτό μου δημιούργησε μία αλλεργία στην ελεύθερη διακίνηση αυτών των οργάνων. Θα σου συστήσω την πύλη μου, την κυρία...